Λοιπόν, καθυστερώντας το ελληνικό και φέρνοντας τελευταίες μέρες πριν τις εκλογές μία κία που λέει ουσιαστικά ότι για κάθε 50 μέτρα που θα σκάβουν οι μπουλντόζες πρέπει να υπάρχει έγκριση από το Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Αυτή η επένδυση θα τελειώσει ποτέ. Δεν θα αρχίσει ποτέ, λέει, μάλλον. Αυτό. Αυτό ακριβώς λέει. Λέει αυτό ότι πρέπει να είναι σύνομο. Αυτό. Λοιπόν, ναι, είσαστε σύνομο με βάση τον νόμο που φέρατε. Εσείς είσαστε αντίθετοι στον νόμο. Σύνομο με βάση τον νόμο που φέρατε. Φαντάζομαι οι νόμοι αλλάζουν, κύριε Ξενογιανακόπουλε. Εμείς θέλουμε να φέρουμε ένα. Λέει ότι κάθε 50 μέτρα πρέπει να απευθύνεται στην αρχαιολογία. Όχι, βέβαια. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Κούδρα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αφού είναι πίσω. Στον περιβάλλοντα χώρο. Όντως, αν ισχύει αυτό, περιβάλλοντα χώρο. Λέει στον περιβάλλοντα χώρο. Στον περιβάλλοντα χώρο. Αυτό λέει η ΚΙΑ. Λέει να είναι σύνομοι με τους νόμους. Ναι, σύνομοι με βάση τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Οι νόμοι αλλάζουν. Ότι, επειδή το άκουσα κιόλας, οικόπεδο παραλάβατε και οικόπεδο έχει παραμείνει. Ναι, με συγχωρείτε. Όμως έχουν γίνει όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που είχαν συμφωνηθεί με την εταιρεία, ήταν 20 τον αριθμό, ναι, να μεταφερθούν αποθήκες, ναι, στοιχεία. Εσείς τώρα, κύριε Κυριανάκη, θα τα δώσετε όλα στον ιδιώτη. Δεν έχει γίνει τίποτα. Εμείς θα αλλάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο. Ό,τι θέλει ο ιδιώτης. Ακούστε, ακούστε. Εμείς θα αλλάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο, την αδειοδότηση επένδυσης με βάση το νομοθετικό πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων. Άρα, όλες οι προσφυγές, όλα τα εμπόδια, όλα αυτά θα επιδικάζονται αργότερα. Ορίστε, θα προχωράει το έργο, θα προχωράει το έργο, θα προχωράει η επένδυση, γιατί όποιος μπλοκάρει αυτή την επένδυση, μπλοκάρει 70.000 νέες θέσεις εργασίας, άρα μπλοκάρει 70.000 νέους ανθρώπους να πληρώνουν εισφορές, ώστε τα ταμεία να είναι γεμάτα για να έχουμε συντάξεις, 70.000 νέους ανθρώπους να έχουν δουλειά, ώστε να υπάρχουν φόροι για να έχουμε περιπολικά στην αστυνομία, γιατρούς στα νοσοκομεία, δασκάλους στα σχολεία, 70.000 ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να γυρίσουν από το εξωτερικό για να βρουν δουλειά στην Ελλάδα. Αυτό μπλοκάρει όποιος φέρνει προσχηματικά μία οικία η οποία λέει για κάθε 50 μέτρα θα υπάρχει αρχαιολογικό συμβούλιο για να σκάβει. Αυτό κάνετε. Εξηγεί για ποιο λόγο ο ιδιώτης επενδυτής αυτή τη στιγμή κάνει νερά και κάνει δυσκολίες, γιατί ακριβώς το είπε, το ομολογεί με απόλυτη ειλικρίνεια, ότι θέλουν να αλλάξουν τον νόμο. Προφανώς θέλουν να αλλάξουν τη σύμβαση, νόμο. Η οποία είναι μια σύμβαση. Το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ θέλουμε να αλλάξουμε. Η οποία είναι μια σύμβαση με όλες τις δημοτικές αρχές, οι οποίες δεν είναι όλες του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι μια σύμβαση. Η οποία βγήκε με έγκριση δημοτικών αρχών. Θέλετε να αλλάξετε τον νόμο, κία, είπατε. Λέτε ότι θέλετε να αλλάξετε τον νόμο και τη σύμβαση. Εγώ χθες ήμουν με τον Δήμαρχο το Ελληνικού. Με απόλυτη σαφήνεια. Χθες το βράδυ ήμουν με τον Δήμαρχο Ελληνικού. Ο Δήμαρχος Ελληνικού που είναι και λοιπόν, πρόεδρος ο για όλη τη λοιπόν, δεν είχε ιδέα για την κία. Όχι, με συγχωρείτε. Τη διάβασα από τα sites. Ότι θέλετε να αλλάξετε τον νόμο. Μόνοι σας κινηθήκατε. Όταν λέτε ότι θέλετε να αλλάξετε τον νόμο, στην ουσία θέλετε να μειώσετε ό,τι έχει κατοχυρωθεί για κοινό χρηστοχώρο και δημόσιο συμφέρον. Κυρία Ξενογιανακοπούλου, αν δεν αλλάξουμε τον νόμο. Όταν δεν μιλάτε ότι θέλετε να κάνετε προσλήψεις στα νοσοκομεία και σε όλα αυτά που λέτε για την παιδεία, καλά θα κάνετε να σεβαστείτε το ένα προς ένα λοιπόν που έχουμε κατοχυρώσει μαζί με τους θεσμούς που έχει έγκριση από την Ευρωζώνη και στον προπολογισμό της χώρας. Μην πάτε σε άλλο θέμα, να απαντήσουμε εσείς, τον κύριο Κυρανάκη. Μία απάντηση για να πάμε στον κύριο Χριστίδη. Αλλά αφού τα είπε, πρέπει και να πάρει θέση. Μπορεί να τα θέλουμε όλα και προσλήψεις αλλά και ένα προς πέντε. Δεν μπορεί να θέλουμε δημόσιο συμφέρον και ταυτόχρονα να λέμε να καταργήσουμε τον νόμο. Απαντήσει για να πάμε στον